Επιπλέον 52 θανάτους μετράει η Ελλάδα από την COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ έχουν καταγραφεί συνολικά 25.914 νεκροί. Το 95,1% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Τα νέα εργαστριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 17.176, εκ των οποίων 45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 408. Η διάμεση ηλικία του είναι τα 67 χρόνια, το 89,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασυλλομμένοι, το 71,32% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγέ νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 299, αυξημένε κατά 7,17% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.